ξέρετε τι ανησυχούν οι Τροϊκανοί. Να βρούμε κάποιο διοικητικό μέτρο για να μην υπάρχει πλημμύρα ανθρώπων στα εξωτερικά γιατρία. Και επειδή οι δικοί σας άνθρωποι ποτέ δεν πάνε στα εξωτερικά γιατρία, γιατί πάνε στην ιδιωτική υγεία, δεν σας ενδιαφέρει και γι' αυτό δεν καταλάβατε τη διαφορά. Γι' αυτό δεν το κατάβατε. Πάμε παρακάτω. Η παρατήρηση... παρατήρηση που έκανα είναι ότι φαντάζομαι ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν πηγαίνουν πολύ στα εξωτερικά γιατρία. Αυτό ήτανε. Απλώς... Κύριε Γεωργιάδη, εντάξει. Συνεχίστε, συνεχίστε. Να ολοκληρώσει ο κύριος Υπουργός. Συνεχίστε, κύριε Γεωργιάδη, καθίστε. Καθίστε, κύριε Γεωργιάδη. Νομίζω ότι δεν πρέπει να κάνω εγώ εισήγηση. Η Νέα Δημοκρατία έχει αποφασίσει ότι δεν θέλει. Θα είστε πιο σεμνός εδώ μέσα. Τι σεμνός, εγώ να είμαι σεμνός. Την οποία την είδατε την ομάδα σας. Την είδατε την ομάδα σας. Την είδατε την ομάδα σας. Μη μου κάνετε με τα χέρια έτσι. Μα τι μου λέτε τώρα. Άκου τώρα τι σου λέω. Δεν θα μας προκαλέσετε. Εάν θέλετε και να μας προκαλέσετε και να το ψηφίσουμε, δεν γίνονται και τα δύο. Δεν γίνονται. Και καθίστε. Κύριε Υπουργέ, θα είστε πιο σεμνός. Τι ήμουνα, πού ήταν... θα μας προκαλείτε. Πού ήταν η ΕΕ. Εάν μας προκαλέσετε, θα ήτανε... απαντήσουμε να... καταλήλως. Κύριε Μήμα. Δέρμα πια αυτά. Σκληρή αντιπαράθεση με προσωπικές αιχμές ξέσπασε μεταξύ στελεχών της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ίδιου του Βαγγέλη Μεϊμαράκη με τον Υπουργό Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτο με αφορμή το 5€ στα νοσοκομεία. Χυδαία επίθεση εναντίον του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Φίλη εξαπέλυσε ο Ηλίας Κασιδιάρης και άλλοι βουλευτές της Χρυσής Αυγής. 41 χρόνια πριν είχαμε την ολοκλήρωση της εθνικής προδοσίας, είχαμε τον Ατήλα 2 και την ολοκλήρωση της εισβολής της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Κατά μία λοιπόν συγκυρία, την πίεσή σας κύριε Φίλη, την πίεσή σας. Παρακαλώ όλους, κύριοι της Χρυσής Αυγής, κύριοι της Χρυσής Αυγής. Κύριε Φίλη, κύριε, ποιος το είπε αυτό. Κόντρα με ανταλλαγή ειρωνικών σχολείων είχαν και ο Ευάγγελος Βενιζέλος με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν σώζεται η χώρα έτσι. Αυτή η κυβέρνηση, αυτή η πλειοψηφία δεν μπορεί ούτε να συγκροτήσει το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης. Βενιζέλο, για παρεμπίπτον ζήτημα έχετε ζητήσει το λόγο. Προσδιορίστε το παρεμπίπτον μέσα στο δίλεπτο για να σας δώσουμε το λόγο επί του παρεμπίπτοντο ζητήματος. Εσείς κάνετε ουσιαστική επί της ουσίας ομιλία, ενώ ζητήσατε επί παρεμπίπτοντος. Ελάτε. Σας παρακαλώ, αφήστε με, παρακαλώ να μου πάτε το χρόνο εκεί που ήταν στην αρχή για να προσδιορίσω τα τρία παρεμπίπτοντα ζητήματα. Εννοείται στις 5 Μαΐου του 10, πριν τα μνημόνια. Με τον μην κάνετε εξυπναδίστικες παρατηρήσεις σε μένα. Σταματήστε. Είναι 3 το πρωί. Ταλαιπωρείτε το σώμα και τους θεσμούς επί μέρες. Ταλαιπωρείτε το ελληνικός λαός επί χρόνια, κύριε Βενιζέλο. Ταλαιπωρείτε με ευθύνη σας ο ελληνικός λαός επί χρόνια. Μιλήστε επί του παρεμπίπτοντος.